δίνουμε κάθε μέρα μια ξεχωριστή μάχη. Αυτό που κάναμε προχτές, όλα μαζί τα σωματεία, δηλαδή να κάνουμε κατάληψη στα γραφεία της εταιρείας όπου υπήρχαν γραφεία, στην έδρα δηλαδή και εδώ, φαίνεται να αποδίδει καρπούς και θα πω το εξής, γιατί αποδίδει καρπούς. Ήδη οι καθαριστές εκτές στείλαν εξώδικα με τον νόμο περί καταλήψεων να μας φοβήσουν να μην μπορούμε πάλι να κάνουμε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είναι καλό για όλους. Στείλαν εξώδικο για τις δηλώσεις που έχω κάνει εγώ στο Alert TV, που τους αποκαλώ απατεώνες, γιατί είναι απατεώνες και το λέω και σήμερα εδώ δημοσίως, γιατί τα λεφτά του ελληνικού λαού θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι τα διαχειρίζονται, αν θέλουν να υπάρχει διαφάνεια. Οι μισοί από αυτούς διώκονται για σύσταση μορίας και για χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν στείλανε ανθρώπους για να κάνουν καθάριση στη Λάρκο, στείλανε ανθρώπους για να κλείσουν τη Λάρκο. Αυτό είναι το μήνυμα το δικό μας, αυτό θα λέμε κάθε μέρα. Κι ας μας διώκουν και ας μας κάνουν χίλιες δυο μηνύσεις. Δεν έχουμε πρόβλημα κανένα. Όσο υπάρχει ο κόσμος μαζί μας, όσο υπάρχει συσπήρωση, όσο τα σωματεία δυναμώνουν, θα μας έχουν στο πετσί τους. Θα ακολουθήσουν κι άλλες καταδρομικές κινήσεις από τα σωματεία, μπορώ να το ονομάσω έτσι, την ερχόμενη εβδομάδα, μέχρι να πάμε στο μεγάλο συλλαλητήριο που ετοιμάζουμε για το τέλος του Μάη, που θέλουμε πάρα πολύ κόσμο μαζί, για να τους δώσουμε πάλι ότι η φωνή των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι εδώ. Δεν πρόκειται να περάσουν τα εύκολα και βρώμικα σχέδια που ετοιμάζουν για μας. Αυτή την τροπολογία θα πρέπει να την πάρουν πίσω και θα πρέπει να την πάρουν πίσω γρήγορα για να μπορούμε πάλι να δουλέψουμε. Εμείς δεν σταματήσαμε κανένα εργοστάσιο. Και τις δηλώσεις των υπουργών που κάνουν στα οικονομικά επιμελητήρια ή αλλού ότι 6 συνδικαλιστές κρατάνε εχμάλωτους τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, κανένας δεν είναι εχμάλωτος εργαζόμενος. Όλοι αγωνιούμε για το μέλλον μας, για εμάς, για τις οικογένειές μας και αυτό θα κάνουμε καθημερινά. Εχμαλωσία δεν υπάρχει, αγώνας υπάρχει. Εγώ σας ευχαριστώ, δεν θέλω να τρώω το χρόνο από εσάς. Σας θέλουμε όλους μαζί και αυτό που πρέπει να βγει από εδώ πρέπει να γίνει ένα κοινό μέτωπο αγώνα με όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Μόνο έτσι θα δείξουμε πραγματικά αν θέλουμε μεροκάματο, αν θέλουμε εργαζόμενους, αν θέλουμε βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ο στόχος μας είναι να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Αυτό κοιτάμε από τώρα και πέρα, μέχρι το τέλος του μήνα, όπου έχουμε ορίσει να γίνει η 24ωρη απεργία με γενικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Αυτή τη μέρα πρέπει να κουνηθεί όλη η Αθήνα. Θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερο συλλαλητήριο από την προηγούμενη φορά. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστούμε που είστε για άλλη μια φορά μαζί μας. Αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα. Και πιστέψτε ότι αυτό θα κάνουμε γιατί δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο. Δυστυχώς όλοι ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα τυχαία. Από το 2004, 6, 7, 8, 14, οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούν να πουλήσουν τη Λάρκο. Και καλά το 2014 το σχέδιο τριχοτόμηση σαν πρόσχημα τις κρατικές ενισχύσεις. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό, την έχουν υποσχεθεί στην Λάρκο να την πουλήσουν και αυτό θα κάνουν. Θέλω να ξεπουλήσω τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Αυτό τους νοιάζει μόνο και τίποτα άλλο. Τους τελευταίους 5 μήνες είμαστε στον δρόμο. Δεν μας παίζει κανένα μέσο, κανένα κανάλι, κανένα site. Αντιθέτως, ό,τι βγάζει η κυβέρνηση, ό,τι βγάζουν οι καθαριστές, αμέσως ανεβαίνει στο διαδίκτυο, αμέσως παίζει στα κανάλια. Γίνεται μια προσπάθεια κατά συκοφάντηση των εργαζομένων, των συνδικαλιστών, όλων μας. Άλλοτε μας λένε υψηλόμισθους, άλλο ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ότι τσεγόμαστε, ότι σκοτωνόμαστε τόσα χρόνια εδώ. Δεν το έχουν πει ποτέ. Γι' αυτό και μόνο εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Γιατί το χρωστάμε σε εμάς, στις οικογένειές μας και σε όλους αυτούς που έχουν σακατευτεί και έχουν πεθάνει τόσα χρόνια.